Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, συνολικά ο λαός έδειξε τη μεγάλη του δύναμη με τις συγκλονιστικές κινητοποιήσεις που ζήσαμε. Διέψευσαν τους εκμεταλλευτές που θέλουν την νεολαία απαθή, χαμένη στο διαδίκτυο και το λαός τριμωγμένο στη γωνία. Τίποτα δεν είναι πια ίδιο στο σχολείο και το σχολείο είναι ο χώρος που συναντιέται όλη η κοινωνία. Ο χώρος των νέων, των μελλοντικών πολιτών, των εργαζόμενων, των αγωνιστών, των 410.000 που θα ψηφίσουν πρώτη φορά και πρέπει να διαλέξουν. Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς βλέπουν ότι υπάρχει άλλος δρόμος, αυτός της διεκδίκησης, της περηφάνειας, της πάλης για τα δικαιώματα, για μια ζωή που η μόρφωση δεν θα λογαριάζεται σαν κόστος και ο νέος άνθρωπος θα έχει όλες τις δυνατότητες να αναπτύξει την προσωπικότητά του και μάλιστα στην εποχή της επιστημονικής και τεχνολογικής έκρηξης. Σε όλα τα ερωτήματα που κατατρώνε καθημερινά έναν νέον άνθρωπο, η απάντηση είναι μία και καθαρή. Δυνατός ο λαός, δυνατός θα είναι ο λαός με δυνατό το κουκουέ. Με δυνατό το κίνημα να δυσκολέψει κυβερνήσεις που οι αποφάσεις και οι δεσμεύσεις τους είναι γραμμένες πραγματικά με ανθρώπινο αίμα. Το κίνημα που θα δίνει ανάσα και προοπτική. Η κατάσταση που επικρατεί και εδώ στα σχολεία στα Γιάννενα είναι γνωστή. Παρατημένα ετοιμόρροπα κτίρια, σοφάδες να πέφτουν στα κεφάλια των μαθητών και άλλοι που πέφτουν ευτυχώς όταν δεν είναι οι μαθητές εκεί. Σπασμένα παράθυρα, κανένας αντισεισμικός έλεγχος, ακατάλληλες αυρές, επικίνδυνες περιφράξεις, όπως αυτές που παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή των μαθητών, όπως ο μαθητής στα Γιάννενα που έπεσε από τον τάφρο 6 μέτρων όταν η περίφραξη υποχώρησε. Ανύπαρκτες υποδομές προστασίας από καιρικά φαινόμενα, δίχως χώρους άθλησης και γυμναστήρια. Και πραγματικά είναι σαν να περιγράφω το ίδιο μου το σχολείο, το Μουσικό Σχολείο Ανίνων, που ενώ διαπιστώνονται τα μεγάλα προβλήματα του κτηρίου του 1930, πόσο μάλλον ως διδακτηρίου για τη μουσική, συνεχίζει ανέμελα, κανονικά και καθημερινά η ζωή 220 μαθητών και 60 εκπαιδευτικών. Την ίδια στιγμή στα Γιάννηνα το 50% των νηπιαγωγείων έχουν κατασκευαστεί πριν τον αντισεισμικό κανονισμό του 1985 και μόλις το 7 μετά με τον κανονισμό του 2000. Από τα 39 δημοτικά, τα 24 πριν το 1985, ενώ το Καπλάνιο την πρώτη δεκαετία του 1900. Και αντέχει πολλά, έχει αντέξει πολλά, μάλλον θα αντέξει και άλλα ακόμα. Μετά το 2000, μόνο 6 δημοτικά. Στα δημοτικά και νηπιαγωγεία νομοθέτησα νέους χειρότερους όρους για συνωστισμό μέσα στη σχολική αίθουσα, αφού αύξησα τον αριθμό στα 25 παιδιά φυσιολογικά και στα 27 όταν είναι ανάγκη, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν. Και ρωτάει από μόνο του, ποιες ανάγκες και ποιον ανάγκες. Η αναζήτηση κοντέινερ, αποθηκών, υπογείων για να στηβαχτούν τα νήπια και τα προνήπια έγινε τραγική πραγματικότητα. Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στη δευτεροβάθμια με 28 τμήματα και σχολεία όπως το ΕΠΑΛ και το Μουσικό να παρουσιάζουν στη σημεία τους εικόνα βομβαρδισμένων κτηρίων. Το νέο λύκειο που με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέτει νέα εμπόδια στην πρόσβαση στα πανεπιστήμια και στα όνειρα των χιλιάδων μαθητών του λυκείου, κάνοντας ακόμα πιο έντονη τη μετατροπή του σχολείου σε ψυχοφθόρο εξεταστικό κέντρο. Στα ΕΠΑΛ μπαίνουν περιορισμοί στη συγκρότηση και λειτουργία ειδικοτήτων, με τους μαθητές να αναγκάζονται να εγκαταλείπουν την ειδικότητά τους που επιθυμούν και να μεταφέρονται σε άλλο σχολείο ή σε άλλη ειδικότητα. Τη μια χρονιά κομμωτής, την άλλη μηχανικός, με ένα πτυχίο επαγγελματικού λυκείου χωρίς πρόσβαση στο επάγγελμα. Είναι γνωστά επίσης τα μαθητοδικεία στην πόλη μας, του Λυκείου Ανατολής, του πρώτου Γενικού Λυκείου, προκειμένου να ποινικοποιηθεί η αγωνιστική δράση και η διεκδίκηση της νεολαίας. Στέλνονται σε δίκη 16χρονα και 17χρονοι μαθητές, επειδή υπέπεσαν στο αδίκημα να μην δέχονται την αντιδραστική μεταρρύθμιση στην παιδεία, το πέταγμά τους δηλαδή από το σχολείο, επειδή αγωνίζονταν να μην εφαρμοστεί κάθε έκτρωμα που διαλύει την παιδεία. Συνάμα κινδυνεύουν να φορτωθούν τις ζημιές για τις οποίες ήδη τα οπαδικά συνθήματα στους τοίχους των σχολείων καταδεικνύουν τις αιτίες. Γνωστός επίσης είναι ο αγώνας, ο τεράστιος για την επανασυναπρόσληψη
και εν μονιμοποίηση των σχολικών καθαριστριών. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Η ζωή των εκπαιδευτικών, η αγωνία των γονιών, τα όνειρα των παιδιών δεν μπορούν να χωρέσουν στα σχέδιά τους. Όλα τα παραπάνω προβάλλουν την απέτηση των καιρών για σύγχρονες σχολικές μονάδες, για διδακτήρια που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας στα δεδομένα του σήμερα. Σχολεία που θα τρέφουν τη δημιουργικότητα και τη φιλομάθεια και δεν θα πιέζουν το μαθητή δημιουργώντας την απέχθεια για το σχολείο, γιατί το παιδί δεν είναι άδειο δοχείο που θα γεμίσει, αλλά ένα σπίρτο που ανάβει. Σχολικές μονάδες οικοδομημένες με σύγχρονους παιδαγωγικούς επιστημονικούς όρους, με εργαστήρια, με χώρους άθλησης, θεάτρου, μουσικής, αναγνωστήρια, αλλά και υποδομές σύντησης και ξεκούρασης. Αυτά ονειρευόμαστε και αυτό το σχολείο υπερασπιζόμαστε για όλα τα παιδιά, κρατώντας από το σχολείο μου μόνο μια εικόνα. Των παιδιών που πριν ακόμα χτυπήσει το κουδούνι, περιμένουν με το βαλιτσάκι τους και το κλαρίνο τους έξω από την πόρτα με δίψα να μάθουν. Και άλλα που την ίδια στιγμή απεγνωσμένα σε ρωτούν μήπως τυχόν ήρθε σήμερα ξαφνικά ο δάσκαλος για το δικό μου όργανο, ένας ταλέπορος συμβασιούχος. Και ο καιρός δεν είναι Σεπτέμβρης, ο καιρός είναι Γενάρης. Και τα μάτια των παιδιών είναι καθρέφτης και ψέματα δεν χωρούν. Φίλες και φίλοι, σαν μουσικός και εκπαιδευτικός, σαν οργανοπαίχτης, προσπαθώ να μπορώ να πω ότι παντού ορθώνονται μπροστά μας συνολικά ορθώνεται το πρόβλημα της εκπαίδευσης, της υποχρηματοδότησης, των κενών, των ελλείψεων σε βοηθητικό προσωπικό και άλλα πολλά. Στο μουσικό σχολείο, σύνολα αυτά τα προβλήματα, υπάρχουν και ειδικές ελλείψεις, όπως τα προγράμματα σπουδών, η πληρωμή των βιβλίων, οι ελλείψεις μουσικών οργάνων, οι αίθουσες ικανές να γίνουν η διδασκαλία των οργάνων και όχι κλουβιά και αποθήκες. Σε αυτά όλα έρχεται να προσθεθεί η ολομέτωπη επίθεση που βιώνουν οι καλλιτέχνες. Από όταν ήμασταν σπουδαστές, αλλά και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, βρισκόμαστε όμοιροι της πολιτικής που θέλει υποβαθμισμένες και θολές τις καλλιτεχνικές σπουδές. Σπουδές πανάκριβο εμπόρευμα, ακριβοπληρωμένα μεταπτυχιακά, σε μια διαρκή αναζήτηση προσόντων, αλλά και εργασιακή περιπλάνηση. Και η ερώτηση δεν είναι υποθετική, έγινε πραγματικά το προηγούμενο διάστημα. Αφού ένας μουσικός κάνει αυτό που του αρέσει, πρέπει να πληρώνεται πάντα. Η ανυπαρξία μέχρι στιγμής ανατοά των σπουδών στα καλλιτεχνικά αντικείμενα αποδεικνύει περίτρανα ότι ο πολιτισμός, η μουσική, οι τέχνες δεν είναι προτεραιότητα, αλλά θεωρούνται και επικίνδυνα μάλιστα εξαιτίας ακριβώς της δυναμικής τους να συγκινούν, να διαπαιδαγωγούν και να διαμορφώνουν συνειδήσεις. Άλλωστε, η μουσική δεν είναι αυτή που είναι δεμένη με τις αγωνίες και τα όνειρα του κόσμου. Εκεί δεν γεννιέται, εκεί δεν οριμάζει και εκεί δεν απευθύνεται. Και έτσι κρίνεται και η αξία της, η αποδοχή της και η διάρκειά της στον χρόνο. Στα Γιάννα, με τέτοια μουσική ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε. Στις 21 του Μάη έχει αξία να καταδικαστεί το σύστημα και τα κόμματα που το υπηρετούν. Να τρομάξουμε όσους με την πολιτική τους δολοφονούν τη ζωή μας, τα δικαιώματα, τα όνειρα της νέας γενιάς. Η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι η μόνη αντισυστημική, ανατρεπτική και ξεκάθαρη. Είναι αυτό που φοβούνται, είναι η ελπίδα για το μέλλον.